Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει απόψε. Κάποτε ο διαβήτης ήταν μία νόσος που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τους ενήλικες. Κι ύστερα σχεδόν σαρωτικά το ηλικιακό φράγμα κατέρευσε, με αποτέλεσμα τα τελευταία πλέον χρόνια να καταγράφεται μία έκρηξη σε βρέφη, παιδιά, εφήβους νεαρούς ενήλικες. Στην Κρήτη, επιδημιολογικές μελέτες προκαλούν προβληματισμό, καθώς κατέχει αρνητικό ρεκόρ στην εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη, με τα κριτικόπουλα να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα απέναντι στην πάθηση που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Πόσο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, ποιοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση και την αυξητική της τάση, η διάγνωση, η θεραπεία, η διατροφή. Τα μικρά και μεγάλα μυστικά που μπορούν τελικά να μάθουν τους ασθενείς, ακόμη και αν πρόκειται για μικρά παιδιά, να ζουν καλά και να συνυπάρχουν αρμονικά με το διαβήτη τους. Απόψε κοντά μας, Δημήτρης Μαμουλάκης, παιδίατρος, υπεύθυνος παιδοδιαβητολογικού κέντρου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Βασιλική Λούβαρη, πρόεδρος Παγκρίτιου Συλλόγου για τον Νεανικό Διαβήτη. Νεανικός διαβήτης, λοιπόν, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους προκειμένου να δώσουν απλοϊκές απαντήσεις, χρήσιμες συμβουλές για όλους μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Τιμή μας να έχουμε μια τέτοια κυρία να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση, ναι, για να είναι κατανοητό σε οποιονδήποτε μπορεί να μας βλέπει απόψε. Τι είναι ο παιδικός διαβήτης, ποια είναι η διαφορά με το διαβήτη στους ενήλικες και τελικά μέσα σε τι χρονικό διάστημα είδαμε ουσιαστικά να καταραίει αυτό το ηλικιακό φράγμα. Ο νεανικός διαβήτης, όπως είναι ο ορισμός του σήμερα, είναι διαβήτης τύπου 1. Δεν έχει καμία σχέση με το διαβήτη τύπου 2. Έχουν απλώς το ίδιο όνομα. Mm-hmm. Στον διαβήτη τύπου 1, στο νεανικό, δεν υπάρχει ινσουλίνη. Στον τύπου 2 υπάρχει ινσουλίνη, η οποία δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Απλώς έχουν το ίδιο όνομα. Mm-hmm. Στις μικρές ηλικίες συχνότερος είναι ο διαβήτης τύπου 1. Αυτός που προκαλείται μετά από αυτοάνωση, καταστροφή των κυττάρων που παράγουν την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια ορμόνη ζωής που χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Ο τύπου 2, που παίρνει και αυτός τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, στα παιδιά συνήθως υπάρχει το κληρονομικό υπόβαθρο, γιατί κληρονομείται κατά κάποιο τρόπο ο τύπου 2, ενώ ο τύπου 1 απλώς έχει γενετική προδιάθεση στο παιδί. Ο τύπου 2, που σε ορισμένες μελέτες ξεπερνά το 40% των παιδιών που έχουν διαβήτη, ενώ παλιότερα στους 100 διαβητικούς, mm-hmm, οι 10 ήταν νεανικός διαβήτης, τύπου 1, mm-hmm, και 90 ο τύπου 2. Σήμερα τα ποσοστά του τύπου 2 αυξάνονται σε ανησυχητικό βαθμό, θα έλεγα, και εκεί οφείλεται η παχυσαρκία, ο καθιστικός τρόπος ζωής, το τάμπλετ, η τηλεόραση. Δεν αθλούνται τα παιδιά σήμερα. Το τι φταίει θα το δούμε εκεί στην πορεία της εκπομπής μας πιο αναλυτικά. Εγώ θέλω να μου πείτε με βάση τη δική σας εμπειρία, πότε έτσι σαν γιατρός αρχίσατε να αντιλαμβάνεστε ότι οι ηλικίες πέφτουν και πέφτουν διαρκώς. Και φτάσαμε τελικά πού, δηλαδή ο νεότερος αυτή τη στιγμή ασθενής που έχετε δει εσείς εδώ στο 9 μηνών. Έχουμε δει και ασθενή 35 ημερών, αλλά αυτός είναι ο νεογνικός διαβήτης, mm-hmm, ο οποίος έχει κληρονομική προδιάθεση και είναι ή παροδικός ή μόνιμος, αλλά δεν έχει σχέση με τον τύπου 1. Ο νεογνικός διαβήτης που συμβαίνει τις πρώτες μέρες ζωής. Σας είπα, το τελευταίο παιδί που είχαμε στην κλινική ήταν 35 ημερών. Αυτό δεν θέλει ινσουλίνη, θέλει φάρμακα. Ενώ το βρέφος ο τύπου 1, το τύπου 1 λείπει ινσουλίνη. Χωρίς την ινσουλίνη ο άνθρωπος δεν ζει και κάνει 5 ενέσεις την ημέρα. Δυστυχώς η ινσουλίνη χορηγείται εξωγενώς και ο μόνος τρόπος χορήγησής της είναι η υποδόρια ένσηση, που γίνεται είτε με ενέσεις ή με την αντλία ινσουλίνης. Να πάμε και στη κυρία Λούβαρη να μπει στη συζήτηση. Κυρία Λούβαρη, θέλω το ίδιο και σε εσάς. Εμπειρικά, μέσα από τον σύλλογο, τον Παγκρίτιο Σύλλογο για τον Νεανικό Διαβήτη, αλλά και μέσα από την επαγγελματική σας κατάσταση και πορεία, είσαστε συνεργάτες με τον κύριο Μαμουλάκη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να μου σχολιάσετε αυτό ακριβώς. Πότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς, εμπειρικά αν θέλετε, ότι οι ηλικίες όλο και είναι μικρότερες? Παλιότερα ο μέσος όρος εκδήλωσης της νόσου ήταν τα 12 έτη, η εφηβεία. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά πολύ αυτός ο μέσος όρος και είναι γύρω στα 5 με 6 έτη.
Εμείς στο ιατρείο μας αυτό το είδαμε έντονα από το 2014-2015 και μετά. Έχει αλλάξει δηλαδή η πορεία εμφάνισης της νόσου τα τελευταία 4-5 χρόνια, μπορούμε ναι. να πούμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και περισσότερο, κύριε Μανουλάκη. Ξεκίνησε από το 2011 να έχει μια πτώση και το 2014-2015 κορυφώθηκε. Αυτό συμβαίνει παγκόσμια, όχι μόνο σε εμάς. Το που είπε η κυρία Λούβαρη, ο μέσος όρος εκδήλωσης ήταν τα 12 με 14 έτη. Και ξαφνικά έχουμε μια ανατροπή μεγάλη. Αυτό που είπε, 5 με 6 έτη. Τώρα, για να καταλάβουμε πόσο απλό μπορεί να είναι το να ανιχνευτεί ότι κάποιο παιδί πάσχει, είναι μια εξέταση τυπική? Συνήθως διαγνώσκεται αργά. Δίνει συμπτώματα ο διαβήτης. Τα συμπτώματα είναι πολυουρία, πολυδιψία. Τα παιδιά τρώνε περισσότερο, αλλά αντί να παίρνουν βάρος, χάνουν βάρος, κόπωση. Και έρχονται στο νοσοκομείο δυστυχώς, παρότι υπάρχει ενημέρωση τα τελευταία χρόνια, έρχονται σε οξύες καταστάσεις. Λίγο ένα βήμα πριν το κόμμα ή και σε κόμμα πολλές φορές. Είναι συμπτώματα που μπορεί μια μητέρα, ένας πατέρας, κύριε Μαμουλάκη, να μην τα σπουδαιολογήσει? Ναι, το παιδί είναι, η συμπτωματολογία του είναι πολυουρία, πολυδιψία, πολύ αβάρος. Ναι, μόλις. Είναι όμως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό που στην αρχή να περάσει, δεν είναι σε έτσι... τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά μια μητέρα που είχε ένα παιδί 4 ετών και δεν είχε νυχτερινή ενούρηση και ξαφνικά τη νύχτα βλέπει ότι έχει ενούρηση, ένα παράδειγμα φέρνω, ή πάει και δύο φορές στην τουαλέτα, ξυπνά και πάει δύο φορές νύχτα στην τουαλέτα. Θα πρέπει να τη θορυβήσει. Θα έλεγα σήμερα ότι υπάρχει κάποιος βαθμός ευαισθησίας και από τους παιδιάτρους και από τους γονείς. Θα πω, παλιότερα η πρωτοδιάγνωση έμπαινε με διαβητική οξέωση, 75-80%. Σήμερα έχουν πέσει κάπως τα ποσοστά, διότι σας λέω, υπάρχει υυξημένος βαθμός ευαισθησίας και από τους παιδιάτρους και από τους γονείς. Και από τους γονείς. Ναι, και σήμερα τα παιδιά ελέγχονται πιο τακτικά. Αν και ο ετήσιος έλεγχος αυτό το λέει, θα κάνω ένα check-up, δεν λέει τίποτα. Γιατί σήμερα μπορείς να κάνεις ένα ζάχαρο στο παιδί σου, νηστεία ζάχαρο και να έχει 90 και σε 15 μέρες να έχει 140 που έχει διαβήτη το παιδί. Άρα, κυρία Λούβαρη, πώς μπορεί ένας γονέας να είναι βέβαιος ότι έχει κάνει τον έλεγχο που πρέπει και ότι δεν θα φτάσει σε προχωρημένη κατάσταση να φέρει το παιδί του σε εσάς? Δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι έχει κάνει τον έλεγχο που πρέπει, απλά πρέπει να παρατηρεί. Παρατήρηση, αυτό είναι που τα φέρνει νωρίς στο νοσοκομείο. Και όταν θα φτάσετε πλέον στο σημείο να έρθει σε εσάς και να κάνετε τη διάγνωση, θέλω να μου περιγράψετε την πρώτη αντίδραση από τους ίδιους τους γονείς. Σαν όρος, παρότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, είναι από τις παθήσεις που μας τρομάζει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και συνήθως είναι και άγνωστο. Είναι κάτι που όταν δεν μας ενδιαφέρει κάτι, δεν δίνουμε σημασία. Περνάει έτσι μέσα στη ζωή μας. Ενώ υπάρχουν πολλές ενημερωτικές εκπομπές, εκδηλώσεις για το διαβήτη τύπου 1, συνήθως όποιον δεν τον ενδιαφέρει, δεν το προσέχει. Οπότε όταν έρχονται στο νοσοκομείο και τους εξηγούμε τι συνέβη, είναι ένα σοκ. Ένα έντονο σοκ. Κύριε Μαμουλάκη, σε όλα αυτά τα παιδιά που υπάρχει διάγνωση του νεανικού διαβήτη, είναι μονόδρομος η ινσουλίνη σε ενέσιμη μορφή? Στο διαβήτη τύπου 1, ναι. Δεν παράγει, σας είπα και στην αρχή, ότι η ινσουλίνη είναι ορμόνη ζωής. Στον τύπου 1 καταστρέφονται τα κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη. Άρα πρέπει να χορηγηθεί εξωγενώς. Αν δεν χορηγηθεί, κάνει και τοξέωση, διαβητικό κόμμα και θάνατος. Πριν το 1922 που δεν υπήρχε ινσουλίνη, αυτά τα παιδιά πέθαναν. Υπάρχει άλλη θεραπεία? Σήμερα όμως όχι. Όχι. Στον τύπου 1 όχι. Στον τύπου 2 είναι δίαιτα στην αρχή, άθληση, απώλεια βάρους. Είναι μια εντελώς διαφορετική οντότητα, θα έλεγα, διότι δεν έχουν και την ίδια αιτία. Ένα παιδί με τύπου 2 μπορεί να αργότερα στη ζωή του, ας πούμε, να έχει τύπου 1? Ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό που είναι εντελώς διαφορετικό. Λένετε. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να ξεκινήσει με τύπου 2 και ο διαβήτη τύπου 1 μπορεί να εκδηλωθεί κάτω από 40. Τα 40 έτη μπορεί να εκδηλωθεί και στα 35. Λίγο σπάνιο αυτό, αλλά μπορεί. Το θέμα είναι σήμερα ότι παλιότερα που ρωτήσατε την κυρία Λούβαρη πως είναι μια νόσος που έχει το χρόνιο στίγμα της, πώς να το κάνουμε. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μετρήσεις και να κάνεις τη σωστή δόση και να είσαι γλυκαιμία, δηλαδή καλά ζάχαρα στο αίμα. Αν κάνει αυτά το παιδί, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τα χρόνια που έχει να ζήσει, θα τα ζήσει
χωρίς επιπλοκές. Και δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα πια. Πάρα πολλά. Δεν απαγορεύεται πρώτα-πρώτα να φάει τίποτα. Τρώει τα πάντα. Αρκεί να κάνει την ισουλίνη του. Το θέμα το δύσκολο είναι η εκπαίδευση. Που σε αυτό θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά την κυρία Λούβαρη, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά να εκπαιδεύσει ένα γονιό που έρχεται από ένα χωριό ή μια μάνα που, εν πάση περιπτώσει, οι γνώσεις της δεν είναι πολλές, να της πεις πάρε αυτό το στυλό και κάνε 4-5 νέες την ημέρα στο παιδί σου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Εκεί είναι η ομάδα διαβήτη πώς θα στηρίξει αυτούς τους γονείς. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και το στάδιο θλίψης. Θα περάσουν την κατάθλιψή τους μέχρι να αποδεχτούν. Όταν αποδεχτούν την νόσο, τότε το παιδί πάει καλά. Και θα πάει καλά. Κυρία Λούβαρη, το έχετε ζήσει και το έχετε ζήσει προσωπικά. Είστε από εκείνους που τους χτύπησαν την πόρτα νωρίς ο νεανικός διαβήτης. Θέλω, πολλές φορές το έχετε κάνει, να μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα πρώτα συναισθήματα και τα δικά σας και του οικογενειακού περίγυρου σας, γιατί είναι κάτι το οποίο το μοιραζόμαστε ευτυχώς ή δυστυχώς, ευτυχώς θα έλεγα εγώ. Είναι ένα μεγάλο σοκ, όπως είπα πριν. Η αρχική διάγνωση είναι ένα μεγάλο σοκ, γιατί η ζωή μας αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω, πείτε μου ότι έχω καρκίνο, κάποια στιγμή θα πεθάνω και θα γλιτώσω από όλο αυτό. Ήταν το πρώτο στάδιο. Όταν αποδέχτηκα την νόσο, νόσο δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, την κατάσταση θα έλεγα, την κατάσταση. Όταν αποδέχτηκα την κατάσταση, είδα ότι ο διαβήτης δεν μπορεί να με εμποδίσει να κάνω τίποτα. Και γίνατε μητέρα και σπουδάσατε και υπήρξε εξειδίκευση πάνω στην κατάσταση. Για αυτή αυτό τη το ζωή λόγο σας. Ακριβώς. Γιατί εγώ δεν δέχτηκα τη βοήθεια που δέχονται τα παιδιά σήμερα από το ιατρείο μας. Εμένα με άφησαν, με πέταξαν σε ένα ωκεανό και με άφησαν να κολυμπήσω. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό, να εξειδικευτώ σε αυτό και να βοηθήσω τα παιδιά και τους γονείς να δουν ότι ο διαβήτης δεν είναι εμπόδιο. Είναι ένας τρόπος ζωής. Δύσκολος, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Και σήμερα πια, όταν βρίσκεστε πρόσωπο, με γονείς που είναι έτσι στην αρχή αυτού του σοκ, πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί προκειμένου να καταλάβουν ότι είναι τρόπος ζωής και εσείς είσαστε ένα τρανό παράδειγμα. Νομίζω ότι, κύριε Μαμουλάκη, πραγματικά είσαστε τυχεροί που είναι στην ομάδα σας. Η Βασούλα, μα την επέλεξα εγώ. Η Βάσο προσφέρει τόσα πολλά στα παιδιά, διότι η ίδια έχει την ίδια οντότητα αυτή. Δεν θέλει να τη λέμε νόσο. Είναι τον τρόπο ζωής αυτό. Πάτε παντρεύτηκε, έχει δύο άριστα παιδιά και ο άντρας της. Δεν το λέω. Πήρε τον γιατρό. Δεν πειράζει. Τα λέω εγώ, δεν πειράζει. Θέλει δουλειά για να πείσει τους γονείς. Και για να πάει καλά το παιδί, για να είναι καλά οι γονείς, πρέπει να τους χαριστείς, να τους αφιερώσεις χρόνο. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω, και δεν είναι καθόλου εγωιστικό αυτό που θα πω, εμείς δεν είμαστε κοντά στο παιδί, είμαστε δίπλα στο παιδί. Το τηλέφωνο δεν κλείνει 24 ώρες το 24ωρο, ούτε το δικό μου, ούτε της κυρίας Δούβαρη. Και θα πω το εξής. Το παιδί που μπαίνει μέσα 12-13 μηνών και έχει να κάνει ισουλίνες και το βράδυ στις 2.30 κάνει μια υπογλυκαιμία που εσύ δεν θες με τίποτα και σε πάρει η μητέρα του στις 2, από τις 2 μέχρι τις 7 το πρωί θα σε πάρει 5 τηλέφωνα και θα σου λέει δεν ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει. Η γυναίκα είναι ένδρομη. Έχει 12 μηνών ένα παιδί που μπορεί να του λες φάει και να μην τρώει και εσύ να έχεις κάνει ισουλίνη. Είναι μια δύσκολη. Δύσκολη κατάσταση θα έλεγα που για να το κάνεις σωστά πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Κυρία Λούβαρη, δεν είναι όλοι και όλα όμως όπως η δική σας η ομάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είμαστε μια χώρα που έρχεται μετά από μια δεκαετή κρίση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά και ελλείψεις στο ΕΣΥ. Και την ίδια ώρα είναι και το σχολείο. Γιατί το παιδί αυτό των 12 μηνών κάποια στιγμή θα πάει και νήπιο, θα πάει και δημοτικό σχολείο και βεβαίως όλα και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει στήριξη. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για νοσοκόμες στο σχολείο. Είναι επαρκή σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή. Προσλαμβάνονται μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο αυτό θα λήξει το 2020-2021, κάπου εκεί. Δεν είναι επαρκής ο αριθμός του, αν και φέτος κλήθηκαν αρκετοί νοσηλευτές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από αυτό, όταν τελειώσει αυτό το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να ρωτήσω το εξής. Ένα παιδί το οποίο πάει παιδικό σταθμό, όπως είπε ο κύριος Μαμουλάκης, αν οι γονείς του κάνουν μια σχετική αίτηση, είναι δεδομένο ότι θα έρθει μια νοσηλεύτρια και θα είναι μαζί του στη διάρκεια που θα είναι και αυτό εκεί, στον παιδικό σταθμό? Δεδομένο. Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο.
αλλά τα παιδιά σε μικρότερες ηλικίες προθυμούνται. Εναντί κάποιων που είναι θετικό, ναι. Συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια που είπε, συμβαίνει. Προτιμούν βέβαια να πάνε τον νοσηλευτή στο μικρό παιδί. Ναι. Όχι στο 14χρονο. Έτσι γίνεται και η επιλογή. Και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν θα είναι και από την πρώτη μέρα του σχολείου. Η πρόσληψή τους γίνεται σε τρεις φάσεις, όπως τους αναπληρωτές δασκάλους. Οπότε μπορεί να έρθει και μέσα Νοέμβρη και ακόμα να μην έχει πάει. Είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον έρχεται, κυρία Λούβαρη. Ναι. Κύριε Μαμουλάκη, δεν θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή αν δεν έχουμε αναφερθεί στο κομμάτι της παχυσαρκίας, της κακής διατροφής, του κακού τρόπου ζωής που όλοι μας ή περισσότεροι από εμάς δυστυχώς υιοθετούμε τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Μπορεί τελικά να συνδέονται άμεσα. Ναι. Ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εμείς στο παιδοδιαβητολογικό ιατρείο στους 100 διαβήτες ήταν ο ένας τύπου 2. Τώρα είναι 10-12 διαβήτες τύπου 2. Και αυτό είναι λόγω της κακής διατροφής, της παχυσαρκίας. Η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι η πρώτη χώρα σε παχύσαρκα παιδιά. Φανταστείτε τώρα ότι στην Κρήτη υπάρχει ηλιοφάνεια, υπάρχουν θάλασσες, υπάρχουν. Να αθληθούν τα παιδιά. Δηλαδή ο Σουηδός ο καημένος τι θα πει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί προσπαθώντας έτσι λίγο να συλλέξω πληροφορίες για τη δική μας τη συζήτηση, έπεσα σε μία η οποία θέλω τη δική σας την άποψη. Σκανδιναβικές χώρες. Πρώτες στο νεανικό τύπου 1. Στην έλλειψη. Κάτι διαβάζω. Έχουν 62 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά. Για χορήγηση ευγενετής βιταμίνης D θα μπορούσε. Αυτό είναι ένας μύθος. Τελευταία αναγράφηκαν πολλά. Και για τη βιταμίνη D αναφέρθηκε ότι δεν παθαίνεις διαβήτη τύπου 2, δεν παθαίνεις διαβήτη τύπου 1. Δεν νομίζω ότι ισχύει, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, αλλά είναι όλα σε υποθέσεις. Άμα στις 100 μετρήσεις που γίνεται στη βιταμίνη D3 στις κριτικοπούλες και στους κριτικούς, του βρίσκουν ή ανεπάρκεια ή μερτσή ανεπάρκεια. Δηλαδή, αν έχουμε εμείς ανεπάρκεια, με τόση ηλιοφάνεια, ο Σουηδός τι πρέπει να έχει, σωστά. Ο Φιλανδός τι πρέπει να έχει, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Επιστημονικά δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει. Είναι κακή μέθοδος που μετρά ή εμείς κάτι στη διαδρομή, διότι η βιταμίνη D3 για να φτάσει στο τελικό της στάδιο περνά από διάφορα στάδια, από το δέρμα, στα νεφρά, στο σηκώτη και μετά. Αν εκεί υπάρχει κάποιο κανάλι γονιδιακό, γενετικό που δεν μπορεί να τη μετατρέψει, τότε μπορώ να πω ναι. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα εντελώς προσωπικό που δεν πρέπει να το πω. Εγώ έχω κάνει πάνω από 150 μπάνια. Και είναι όλα μεσημέρι. Και τα έκανα πρωί μεσημέρι. Και έχω μερτσιά, ανεπάρκεια. Κυρία Λουβάρη, θέλετε να μας συστήσετε λίγο τη μελισσάλαχτη. Πώς προέκυψε και τι ανάγκη δική σας ενδεχομένως ήρθε να καλύψει απέναντι στους υπολείπους. Η μελισσάλαχτη είναι η πρώτη γνωριμία του γονέα και του παιδιού με το διαβήτη. Περιγράφει μέσα από απλά λόγια τα συμπτώματα, τι συνέβη στον οργανισμό, αν φταίει κάτι. Τα πρώτα ερωτήματα, απαντάει στα πρώτα ερωτήματα των γονέων. Φταίω εγώ, έκανα κάτι λάθος εγώ, φταίνουν τα γλυκά, φταίει το εμβόλιο. Και δείχνει πώς θα είναι η ζωή από εδώ και πέρα. Όταν μπαίνω σε ένα θάλαμο να εκπαιδεύσω ένα παιδί, προτιμώ να το κάνω μέσω παραμυθιών. Δημιουργώ εκείνη την ώρα κάποια παραμύθια και προσπαθώντας να εξηγήσω τι συνέβη. Άρα αυτό το βιβλίο, αυτό το παραμύθι, δεν ξέρω πώς εσείς το συστήνετε στους μικρούς σας φίλους, προέκυψε σελίδα-σελίδα μέσα από τους θαλάμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το παραμύθι αυτό είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Ήταν πρόταση μιας μαμάς. Μια μαμά με προέτρεψε να γράψω αυτά που λέω. Και το έκανα. Τώρα φαντάζομαι ότι τα μικρά παιδιά μπορούν... Είναι μια γλυκιά προσέγγιση της κατάστασης. Πολύ γλυκιά. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ναι, αλλά... Δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα το διαβάσω. Και τα ίδια τα παιδιά φαντάζομαι ότι μπορούν σε μεγαλύτερη ηλικία να το διαβάζουν, κυρία Λούβαρη. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας προς τους κριτικούς. Πώς μπορούν ενδεχομένως να προλάβουν καταστάσεις και αν δεν προλάβουν για την κατάσταση που θα ακολουθήσει, θα μας στείλει η κυρία Λούβα. Εγώ θέλω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι νόσημα. Αρκεί να μπορείς να δεχτείς αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεύτερον, στα κριτικόπουλα να δυνατήσουν και να χάσουν βάρος και να αθλούνται πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ο διαβήτης τύπου 2 προλαμβάνεται. Ο τύπου 1 δεν μπορείς να τον προλάβεις, διότι δεν ξέρουμε για την αιτία του. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ο τύπου 2 όμως μπορεί να προληφθεί. Κυρία Λουβαρή, ακόμη και αν διαγνωστεί όμως, μπορεί να αποτελέσει απλά σύμμαχο ζωής. Έτσι ακριβώς. Είναι ένας τρόπος ζωής
δεν επικεντρωνόμαστε, η ζωή μας δεν κυλάει γύρω από το διαβήτη, απλά συνυπάρχει με το διαβήτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Καλό σας βράδυ.